να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Φορτσάκη. Κύριε Φορτσάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Υπάρχει θέμα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Φορτσάκη? Δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας. Η Νέα Δημοκρατία δρομολογεί αυτή τη στιγμή τις διαδικασίες εκλογής αρχηγού. Ξέρετε ότι ο κύριος Μεμαράκης είχε έρθει στην ηγεσία του κόμματος σε μια στιγμή η οποία είχε θεωρηθεί μεταβατική. Στη συνέχεια η δική του παρουσία επικροτήθηκε από το σύνολο των βουλευτών και των μελών της Νέας Δημοκρατίας και τώρα βλέπω ότι απεφάσισε μαζί με τον κύριο Παπαμημίκου που είναι ο γραμματέας του κόμματος να δρομολογήσουν τις διαδικασίες εκλογής νέου πρόεδρου. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί και επομένως βρισκόμαστε σε διαδικασία. Ο κύριος Μεμαράκης ήταν υποψήφιος? Φαντάζομαι ότι θα είναι. Δεν το ξέρω. Θα αναρωτήσουμε τον ίδιο. Όταν αν λέτε. Αν προσωπικά, αν θα επιθυμούσα να είναι υποψήφιο, θα το επιθυμούσα πολύ. Μάλιστα. Όταν λέτε θα επισπευστούν διαδικασίες, ανοίγουν, ξεκινούν τώρα τον Οκτώβριο? Ανοίγουν τώρα, μάλιστα. Ναι. Τώρα. Οι διαδικασίες είναι καταστατικές και θα τρέξουν με το ρυθμό τον οποίο προβλέπουν τα καταστατικά μας κείμενα. Κύριε Φορτσάκη, το θέμα ανοίγει γιατί κάποιοι θεωρούν ότι δεν ήταν σωστή η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιου είδους κριτική. Ξέρετε, όταν κάνεις έναν αγώνα μεγάλο και ο αγώνας αυτός έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι το αποτέλεσμα που θα επιθυμούσαμε όλοι, είναι φυσικό να υπάρξουν και ορισμένες κριτικές. Νομίζω ότι ο κύριος Μεϊμαράκης, κάνοντας το άνοιγμα που έκανε για τη συνένεση με το μεγαλύτερο τμήμα των συμπολιτών μας και των πολιτικών μας δυνάμεων, εξέφρασε την μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία και της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω λοιπόν ότι κινήθηκε σε πάρα πολύ σωστό άξονα και ότι επομένως επέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσε να πετύχει με βάση τα δεδομένα του κόμματός μας αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές ότι με αυτό δεν συμφωνούν πολλοί συναδελφοί σας, οι οποίοι ούτως ή άλλως στον δημόσιο διάλογο ασκούν κριτική ή διατυπώνουν αντίθετη άποψη στη στρατηγική που... Από την πρώτη στιγμή δεν ξέρω, ίσως συντάχθηκαν προεκλογικά και κρατήθηκαν σε χαμηλούς τόνους και οι ίδιοι. Αυτό το οποίο όμως είναι βέβαιο πλέον είναι κάποιοι συναδελφοί σας οι οποίοι θέτουν εναμφιβόλο πια την στρατηγική που επιλέχθηκε, τη συνένεση των χαμηλών τόνων κτλ. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας το οποίο από τη φύση του είναι πολύ συλλεκτικό. Είναι φυσικό να στεγάζει διαφορετικές τάσεις. Όλες αυτές οι τάσεις βρίσκουν την έκφρασή τους στην κοινή μέσα από τα καταστατικά μας όργανα και την πολιτική της κοινής αποδοχής εκφράζει ο αρχηγός του κόμματος. Αυτό συνέβη και την τελευταία φορά. Ο καθένας δικαιούται να έχει και μια διαφορετική άποψη. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Όμως η πλειοψηφία του κόμματος, η συντριπτική πλειοψηφία του κόμματος, στάθηκε στην επιλογή η οποία ήταν η επιλογή που εξέφρασε ο αρχηγός του κόμματος. Τώρα, εάν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματος, είναι δημοκρατικό κόμμα και είναι ανοιχτές οι διαδικασίες για οποιονδήποτε θέλει να το επιχειρήσει. Πάντως, θα συμφωνήσετε, κύριε Φορτσάκη, ότι ο αρχηγός δείχνει και προς τα πού θα πάει το κόμμα. Ο αρχηγός δείχνει προς τα πού θα πάει το κόμμα και όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, κατεύθυνση προς το κέντρο είναι μονόδρομος, διότι τα δύο άκρα είναι καθυλημένα. Επομένως, είναι προφανές ότι το κέντρο είναι αυτό το οποίο κάθε φορά δίνει τη λύση στο πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία από τη φύση της είναι ένα κόμμα κεντροδεξιό, το οποίο είναι φυσικό να προσανατολίζεται στο κέντρο, διότι τα άκρα είναι ήδη άκρα που έχουν καταλάβει άλλοι. Και τα οποία ούτως ή άλλως άκρα δεν εκφράζουν τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Φορτσάκη, τώρα η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση θα ασκήσει μια αντιπολίτευση η οποία θα είναι ψηφίζω κατά το δοκούν. Τι ακριβώς θα κάνετε? Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω ευθέως. Εάν με ρωτάτε αν πρόκειται να κάνει μια αντιπολίτευση τύπου άγριο ροκ, όχι. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο είναι υπεύθυνο. Έχει δείξει στο παρελθόν ότι δεν διστάζει να θυσιάσει το κομματικό του συμφέρον για να υπερασπιστεί αυτό το οποίο θεωρεί εθνικό συμφέρον. Το έκανε, όπως είδατε, και όταν στήριξε τη συμφωνία την οποία είχε συνάψει ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τους εταίρους μας, παρότι θεωρούσε ότι η συμφωνία αυτή έχει ένα περιεχόμενο αρνητικό, ωστόσο θεωρούσε ότι πρέπει να συναυθεί για να παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική, θα είναι επικοδομητική η κριτική της, αλλά βεβαίως δεν πρόκειται να αποδεχθεί τα μέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι βλαπτικά. Επομένως, θα διαμορφώνει την αντίληψή της και την απόφασή της κάθε φορά σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση. Θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε αυτά, κύριε Φορτσάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.